Ένα από τα πιο ωραία και συναρπαστικά, θα λέγαμε, βιβλία μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί και περιέχει κάποιες πάρα πολύ ωραίες ιστορίες με πάρα πολλά μαθήματα για τον κάθε ένα από εμάς. Και με τη βοήθεια του Θεού θα ήθελα σήμερα να δούμε ένα ιδιαίτερο περιστατικό, μια ιστορία που περιγράφεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο 9ο κεφάλαιο. Θα ήταν όμως άδικο να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε από το 9ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί κατευθείαν, χωρίς να ξέρουμε κάποια πράγματα για το τι λέει αυτό το βιβλίο, τι περιγράφει αυτό το βιβλίο και πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία μέχρι αυτό το σημείο. Το βιβλίο του Ιησού του Ναβί είναι ένα βιβλίο που γενικά περιγράφει γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη γη Χανάν. Η γη Χανάν είναι η γη που έχει υποσχεθεί ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Και περιγράφονται τα γεγονότα από τη στιγμή που ο Μωυσής έχει πεθάνει και έχει αναλάβει την ηγεσία του λαού ο Ιησούς του Ναβί. Και μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες ενότητες. Τα πρώτα πέντε κεφάλαια περιγράφουν το πόσο ο λαός έφτασε μετά την περιπλάνησή του μέχρι τη γη Χανάν. Και πολλές φορές βοηθάει όταν ανοίγουμε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί να έχουμε και έναν χάρτη κοντά για να βλέπουμε ποια ήταν η πορεία που είχε φτάσει, που στρατοπέδευε ο λαός, σε ποιες πόλεις επιτιθότανε, ποιες πόλεις ακολουθούσανε. Τα πέντε πρώτα κεφάλαια περιγράφουν το πόσο ο λαός φτάνει μέχρι την υποσχεμένη γη. Στη συνέχεια έχουμε τα κεφάλαια 6 μέχρι 12 που περιγράφουν πώς κατακτήθηκε η γη που είχε υποσχεθεί ο Θεός με διάφορες μάχες που δίνει ο λαός του Θεού. Και τα υπόλοιπα κεφάλαια μέχρι το τέλος του βιβλίου περιγράφουν το πώς μοιράστηκε η γη στις 12 φυλές του Ισραήλ. Τώρα, η αφήγηση του βιβλίου παρουσιάζεται σαν μια πολύ καλά οργανωμένη εκστρατεία. Και αυτό ενισχύει την άποψη ότι ο Ιησούς του Ναβί ο ίδιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου. Και έτσι, αφού έχουμε την αρχική ενθάρρυνση προς τον Ιησού του Ναβί από τον Θεό, ο Ιησούς του Ναβί συνέχεια προετοιμάζει τον λαό για να περάσει στη γη και να την κατακτήσει. Και έχουμε την αρχική αποστολή κάποιων κατασκόπων στην Ιεριχώ, οι οποίοι με τη βοήθεια μιας γυναίκας, της Ραάβ, καταφέρουν να κατασκοπεύσουν τη γη και να γυρίσουν πίσω εκεί που είναι στρατοπεδευμένος ο λαός. Και ακολουθεί η διάβαση του ποταμού Ιορδάνη με έναν τρόπο θαυμαστό, αντίστοιχο αυτών της Ερυθράς Θάλασσας. Και στη συνέχεια πάλι προετοιμασία για την κατάκτηση της γης. Τώρα, καθώς διαβάζουμε το βιβλίο, είναι ολοφάνερο μέσα από την αφήγηση ότι αυτός που οδηγεί το λαό είναι ο Θεός, δεν είναι ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί είναι ένας απλός υπηρέτης που υπακούει τον Θεό. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αυτός που οδηγούσε τον λαό ήταν ο Θεός, δεν ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν ένας απλός υπηρέτης. Και αυτό ο λαός θα πρέπει να το γνωρίζει. Γι' αυτό, καθώς περνούν τον ποταμό Ιορδάνη, ο Θεός δίνει προσταγή. Θα πάρετε 12 πέτρες. Μία για κάθε φυλή και θα τις έχετε σαν σημείο ανάμεσα στον λαό. Και όταν οι νέοι σας, τα παιδιά, ρωτάνε στο μέλλον τι είναι αυτές οι πέτρες, θα τους εξηγείτε τι έχει κάνει ο Θεός. Και πέρα από αυτό, πριν να ξεκινήσουν οι μάχες, ο Θεός λέει στον Ιησού του Ναβί: θα σταματήσετε και θα κάνεις περιτομή στα αρσενικά σύμφωνα με τον νόμο. 40 χρόνια περιπλάνησης, είχαν πεθάνει οι γυραιότεροι, είχαν γεννηθεί νέα παιδιά, δεν είχε γίνει περιτομή. Και ο Θεός προστάζει αφιέρωση σε αυτόν πριν από τις μάχες. Και αυτό που ακολουθεί στην αφήγηση μοιάζει με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Σκεφτείτε τον Ιησού του Ναβί και ένα πλάνο. Ιεριχώ, πρώτος στόχος. Ιγέ, Γαβαών, Κυριάθ Ιαρίμ, Βηρώθ, Νότια Χανάν, με Ιερουσαλήμ, με Χεβρών, με Ιαρμάθ, Βόρεια Χανάν, στη συνέχεια δεκάδες πόλεις αναφέρει αυτό το βιβλίο όπου ζούσαν λαοί σε αυτή τη γη και έπρεπε να κατακτηθούν από τον Ισραήλ. Και φτάνοντας κάπου στο 6ο κεφάλαιο, περιγράφεται η κατάκτηση με τον χαρακτηριστικό τρόπο της Ιεριχώ, με την περιφορά για 7 μέρες γύρω από την πόλη. Και στη συνέχεια η κατάκτηση της δεύτερης πόλης, της ΓΕ, η οποία όμως έρχεται αφού πάλι ο Θεός δείχνει ότι οδηγεί τον λαό του, αλλά ο λαός πρέπει να υπακούει. Στη γη γίνονται δύο μάχες. Την πρώτη ο λαός τη χάνει. Γιατί τη χάνει? Γιατί έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που έχει παρακούσει τον Θεό και έχει πάρει λάφυρα μετά από τη νίκη στην Ιεριχώ, μη ακούγοντας τον λόγο του Θεού που το απαγόρευε. Και λέει στον Ιησού του Ναβί ο Θεός ότι όταν εξαλειφθεί η ανομία, τότε θα νικήσετε. Και πράγματι προχωράει ο Ιησούς του Ναβί σε μια δεύτερη μάχη στην γη και κερδίζει.
και έχει έρθει η ώρα της επόμενης πόλης. Η επόμενη πόλη πιθανόν είναι η Γαβαών. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο ένατο κεφάλαιο, και αν θέλετε να παρακολουθήσετε θα το διαβάσουμε όλο, το ένατο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. «Και όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες που ήσαν από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη και αυτοί που ήσαν στην ορεινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν στην παιδινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν σε όλα τα παράλια της Μεγάλης Θάλασσας, μέχρι απέναντι από τον Λίβανο οι Χεταίοι και οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να πολεμήσουν τον Ιησού και τον Ισραήλ. Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε. Και έπραξαν και αυτοί με πανουργία. Και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους. Και ασκιά με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα. Και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα. Και παλιά ημάτια επάνω τους. Και όλο το ψωμί του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρηματισμένο. Και ήρθαν στον Ιησού στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Και είπαν σε αυτόν και στους άνδρες του Ισραήλ: Ήρθαμε από μακρινή γη. Τώρα λοιπόν κάντε συνθήκη μαζί μας. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν σε αυτούς τους Εβραίους: Εσείς ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας. Και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας? Και εκείνοι είπαν στον Ιησού: Είμαστε δούλοι σου. Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς: Ποιοι είστε και από πού έρχεστε? Και του είπαν: Οι δούλοι σου ήρθαν από πολύ μακρινή γη για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου. Επειδή ακούσαμε τη φήμη του και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο και όλα όσα έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σιών, τον βασιλιά της Εσεβών και στον Ωγ, τον βασιλιά της Βασάν που ήταν στην Ασταρόθ. Γι' αυτό οι πρεσβύτεροί μας και όλοι οι κάτοικοι της γης μας είπαν σε εμάς λέγοντας: Πάρτε μαζί σας εφόδια για τον δρόμο και πηγαίνετε σε συνάντησή τους και πείτε τους: Είμαστε δούλοι σας. Τώρα λοιπόν κάντε συνθήκη μαζί μας. Το ψωμί μας αυτό το πήραμε από τα σπίτια μας ζεστό την ημέρα που φύγαμε για να έρθουμε σε εσάς. Και τώρα δέστε, είναι ξερό και καταθρηματισμένο. Και αυτά τα ασκιά του κρασιού που τα γεμίσαμε καινούρια και δείτε, είναι καταξεσχισμένα. Και τα ημάτια μας αυτά και τα υποδήματά μας πάλιωσαν εξαιτίας του πολύ μακρινού δρόμου. Και δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους. Και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Και ο Ιησούς έκανε ειρήνη μαζί τους. Και έκανε συνθήκη μαζί τους, να διαφυλάξει τη ζωή τους και οι άρχοντες της συναγωγής ορκίστηκαν σε αυτούς. Και ύστερα από τρεις ημέρες, αφού έκαναν τη συνθήκη μαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν γείτονές τους και κατοικούσαν μεταξύ τους. Και καθώς οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν, πήγαν στις πόλεις τους την τρίτη ημέρα. Και οι πόλεις τους ήταν η Γαβαών και η Χεφυρά και η Βηρώθ και η Κυριάθιαρίμ και δεν τους πάταξαν οι γη Ισραήλ. Επειδή οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ορκιστεί προς αυτούς τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ, και ολόκληρη η συναγωγή γόγγιζε ενάντια στους άρχοντες. Όλοι όμως οι άρχοντες είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή: Εμείς ορκιστήκαμε προς αυτούς τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε. Αυτό θα κάνουμε σε αυτούς. Θα διαφυλάξουμε τη ζωή τους, για να μην είναι οργή Θεού επάνω μας, εξαιτίας του όρκου που ορκιστήκαμε σε αυτούς. Και οι άρχοντες τους είπαν: Ας ζουν. Ας είναι όμως ξυλοκόποι και νεροκουβαλητές σε ολόκληρη τη συναγωγή, καθώς τους υποσχέθηκαν οι άρχοντες. Και ο Ιησούς τους συγκάλεσε και τους είπε λέγοντας: Γιατί μας απατήσατε, λέγοντας: Είμαστε πολύ μακριά από εσάς, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ μας. Τώρα λοιπόν είστε επικατάρατοι, και δεν θα λείψει από εσάς δούλος και ξυλοκόπος και νεροκουβαλητής στον οίκο του Θεού μου. Και αποκρίθηκαν στον Ιησού λέγοντας: Επειδή οι δούλοι σου έμαθαν με πληροφορίες όσα ο Κύριος ο Θεός σου διέταξε στον δούλο σου τον Μωυσή, στον δούλο του τον Μωυσή, να δώσει σε εσάς ολόκληρη τη γη και να εξολοθρεύσει από μπροστά σας όλους τους κατοίκους της γης. Γι' αυτό φοβηθήκαμε από εσάς υπερβολικά για τη ζωή μας και κάναμε αυτό το πράγμα. Και τώρα δες, είμαστε στα χέρια σου. Ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε εμάς, κάνε. Και έκανε σε αυτούς έτσι και τους ελευθέρωσε από το χέρι των γιών Ισραήλ και δεν τους φώνευσαν. Και την ημέρα εκείνη ο Ιησούς τους έκανε ξυλοκόπους και νεροκουβαλητές μέχρι τώρα στη συναγωγή και στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που θα εκλέξει. Σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες σκέψεις πρώτα για τον λαό του Θεού και το πώς συμπεριφέρεται και ενεργεί ο λαός του Θεού και στη συνέχεια για αυτό τον ξένο λαό που πλησιάζει τον λαό του Θεού, τους Γαβαωνίτες. Τώρα, ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση.
Και η δύσκολη αυτή θέση είναι να πρέπει να δώσει διαδοχικές μάχες. Και πρέπει να δώσει διαδοχικές μάχες μετά από μια μεγάλη περιπλάνηση, 40 ετών. Σκοπός αυτών των μαχών είναι η κατάκτηση της γης. Αυτό που κάνει τη διαφορά σε αυτές τις μάχες είναι η υπόσχεση του Θεού. Η υπόσχεση του Θεού ότι τη γη αυτή θα τη δώσει στο λαό του, αν και όπως ο ίδιος ο Θεός λέει στο Δευτερονόμιο στο λαό του, οι λαοί που είναι εκεί είναι ισχυρότεροι από εσάς. Ο Θεός όμως τους έχει υποσχεθεί τη γη. Ωστόσο, το ότι υπάρχει αυτή η υπόσχεση δεν σημαίνει ότι ο λαός δεν έχει να κάνει τίποτα. Και γι' αυτό διαβάζουμε ότι στέλνονται κατάσκοποι, βλέπουν τη γη, γυρίζουν πίσω οι κατάσκοποι, προετοιμάζεται ο λαός, προχωράει και δίνει μάχες, πολεμάει. Και αυτό είναι μια αλήθεια και για εμάς. Το ότι υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας, το ότι υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού στην Αγία Γραφή, δεν σημαίνει ότι θα τις πάρουμε με μια παθητική ζωή. Από την άλλη, το ότι υπάρχει υπόσχεση του Θεού για την κατάκτηση της γης, δεν σημαίνει ότι η κατάκτηση της γης αυτής θα έρθει με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει υπακοή στο να έρθει η κατάκτηση, για να έρθει η κατάκτηση της γης με τον τρόπο που έχει καθορίσει ο Θεός. Και πάλι αυτό είναι και για εμάς μια θεμελιώδης αρχή. Δεν μπορούμε να ζητάμε να λάβουμε τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά με το δικό μας τρόπο. Και σκεφτείτε το πιο απλό, αλλά και πιο σημαντικό παράδειγμα, η υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Η Αγία Γραφή μας καλεί να πάμε να ζητήσουμε από τον Θεό την αιώνια ζωή σύμφωνα με την υπόσχεσή του, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με το δικό μας τρόπο. Πρέπει να υπακούσουμε στο σχέδιο που έχει καθορίσει ο Θεός. Να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Έτσι, ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να έχει να δώσει διαδοχικές μάχες και από τη μία καλεί να προετοιμάζεται και να ενεργεί για να κατακτήσει τη γη. Από την άλλη όμως, για να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια, καλείται να ενεργεί σύμφωνα με τον τρόπο του Θεού. Και αυτό ο λαός το έχει δει. Και στην Ιεριχώ, το έχει δει και στη Γε, που είναι οι δύο πρώτες μάχες. Θυμηθείτε την Ιεριχώ. Ο Θεός καθόρισε ένα σχέδιο 7 ημερών. Και ένα περίεργο σχέδιο. Θα πάτε 6 μέρες και θα κάνετε την περιφορά, την περίμετρο της πόλης. Μία φορά κάθε μέρα. Και την 7η μέρα, 7 φορές. Και θα σαλπίσετε και θα πέσουν τα τείχη. Αν ο λαός πήγαινε με το δικό του τρόπο και έλεγε, δεν έχει νόημα αυτό που μας λέει ο Θεός, και κατευθείαν πολιορκούσε την πόλη, μάλλον δεν θα κέρδιζε τη μάχη. Και ακολουθεί η Γε. Και έχει υπάρξει αμαρτία ενός ανθρώπου στο λαό. Και κατατροπώνεται ο Ισραήλ από τη Γε. Και καλεί ο Θεός τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος ρωτάει τον Κύριο τι θα γίνει τώρα, και του λέει ο Θεός του Ιησού του Ναβί, πρώτα θα φύγει η αμαρτία ανάμεσα από τον λαό και στη συνέχεια θα προχωρήσετε. Και τώρα ο λαός βρίσκεται σε μια παράξενη κατάσταση. Συνήθως, όταν προετοιμάζεται ένας λαός για πόλεμο, συγκεντρώνεται, οργανώνεται με σκοπό να φύγει από το στρατόπεδό του και να προχωρήσει να συναντήσει τους εχθρούς του. Εδώ γίνεται κάτι που δεν το περιμένει ο λαός. Ενώ προετοιμάζεται, ενώ είναι στρατοπεδευμένος, βλέπει έναν λαό να έρχεται και να τον πλησιάζει. Και ο λαός αυτός βέβαια δεν έρχεται για να πολεμήσει, έρχεται με ένα αίτημα. Και αυτό είναι το αίτημα του λαού της Γαβάων. Κάνε συνθήκη μαζί μας για ειρήνη και θα είμαστε δούλοι σας. Τώρα αξίζει λίγο να σταθούμε για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που ζητάει ο λαός της Γαβάων. Ο Θεός είχε δώσει στο λαό Ισραήλ ένα κριτήριο για το αν θα κάνει συνθήκη ειρήνης με διάφορους λαούς. Και το κριτήριο αυτό ήταν γεωγραφικό. Μπορεί να φαίνεται πολύ απλό, αλλά είχε τους λόγους του ο Θεός που έδωσε αυτό το κριτήριο. Ήταν γεωγραφικό το κριτήριο. Και αν θέλετε γυρίστε στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο, τα 4 πρώτα εδάφια διαβάζουμε. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις και εκδιώξει από μπροστά σου πολλά έθνη, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από σένα, και όταν ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει μπροστά σου, θα τους πατάξεις, θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος. Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους, ούτε θα δείξεις αυτούς έλεος, ούτε θα συμπεθερέψεις μαζί τους. Τη θυγατέρα σου δεν θα τη δώσεις στο γιο του, ούτε τη θυγατέρα του θα πάρεις στον γιο σου. Επειδή θα αποπλανήσουν τους γιους σου από μένα και θα λατρεύουν άλλους θεούς.
και η οργή του Κυρίου θα εξαφθεί εναντίον σας και αμέσως θα σε εξολοθρεύσει. Δεν επέτρεπε ο Θεός στο λαό του να κάνει συνθήκη με τους λαούς που βρίσκονταν μέσα στη γη που επρόκειται να κατακτήσει. Και ο λόγος ήταν ο κίνδυνος να ακολουθήσουν την ειδωλολατρία. Ο Θεός δεν ήθελε μέσα στη ζωή του λαού του, εκεί όπου θα έμενε, να υπάρχουν παραστάσεις από άλλες θρησκείες. Και ήξερε και ο Θεός ότι ο λαός του είναι πολύ επιρρεπής στην αποστασία. Και θα διαβάσουμε λίγο παρακάτω πάλι από το Δευτερονόμιο, από το 20ο κεφάλαιο, σε ποιες περιπτώσεις μόνο μπορούσε ο λαός να κάνει συνθήκη ειρήνης με κάποιους λαούς. Δευτερονόμιο 20ο κεφάλαιο, εδάφια 10 μέχρι 16. Όταν πλησιάσεις σε πόλη για να πολεμήσεις εναντίον της, τότε να την καλέσεις σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξει σε σένα, τότε ολόκληρος ο λαός που βρίσκεται σε αυτή θα γίνει σε σένα υποτελής και θα σε δουλεύει. Αν όμως δεν κάνει ειρήνη μαζί σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θα την πολιορκήσεις. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου την παραδώσει στα χέρια σου, θα πατάξεις όλα τα αρσενικά της με μάχαιρα. Και τις γυναίκες, και τα βρέφη, και τα κτίνη, και όλα όσα βρίσκονται στην πόλη. Όλα τα λάφυρά της θα τα πάρεις για τον εαυτό σου. Και θα τρως τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις πόλεις που είναι πολύ μακριά από σένα, που δεν είναι από τις πόλεις των εθνών αυτών. Από τις πόλεις όμως αυτών των λαών που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά, δεν θα αφήσει ζωντανό κανέναν από εκείνα που έχουν πνοή. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του λαού, ο Θεός τους είχε πει, θα συναντάτε έναν λαό, προσπαθήστε να κάνετε συνθήκη ειρήνης μαζί τους. Αν δεν θέλουν, πολεμήστε τους. Αυτό όμως αναιρείται από τη στιγμή που μπαίνουν στη γη της επαγγελίας. Και στη γη της επαγγελίας προχωρώντας θα συναντούσαν λαούς. Εκεί όμως αλλάζει η εντολή του Θεού. Όταν θα περάσεις στη γη Χαναάν, αυτούς που θα συναντείς κατευθείαν θα τους πολιορκείς. Έτσι λοιπόν οι Γαβαονίτες έρχονται με έτοιμα συνθήκης και επικαλούνται αυτό ακριβώς το οποίο ήταν επιτρεπτό για τον λαό. Επικαλούνται ότι έχουν έρθει από μακριά και για να ενισχύσουν αυτή την εικόνα ντύνονται ανάλογα και παίρνουν και παλιά κρασιά, παλιούς σακούς για κρασί και παίρνουν και τρόφιμα ξερά. Και ο Ιησούς του Ναβί στο εδάφιο 8 καλείται να απαντήσει σύμφωνα με το κριτήριο που έχει δώσει ο Θεός. Διαβάζουμε στο 8 την ευθεία ερώτηση του Ιησού του Ναβί. Ποιοι είστε και από πού έρχεστε? Και ακούει αυτό που έχουν να του πούνε, ακούει θα λέγαμε την απολογία τους και βλέπει και την εμφάνισή τους και αυτός και οι υπόλοιποι άρχοντες. Τους ακούει και τους βλέπει εμφανισιακά. Και καταλήγουμε στα κρίσιμα εδάφια 14 και 15. Και δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους και δεν ρώτησαν τον Κύριο και έκαναν συνθήκη μαζί τους. Και εδώ μπορεί να ρωτήσουμε, ήταν παράλογο που έκαναν συνθήκη μαζί τους? Ο λαός τι παραπάνω έκανε από το να χρησιμοποιήσει τις αισθήσεις του? Είδε τα παλιά ρούχα αλλά και τη λογική του και λέει, αυτοί οι άνθρωποι επικαλούνται ότι ήρθαν από μακριά, έχουν και παλιά ρούχα, μάλλον λένε αλήθεια. Ο Θεός όμως μας έχει δώσει και τις αισθήσεις και τη λογική για να τα υποτάσσουμε στο δικό του το θέλημα. Και γι' αυτό καλούμαστε σε κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε περίσταση της ζωής μας, όσο εύκολη κι αν μας φαίνεται, να ρωτάμε τον Θεό. Και δεν ήταν κάτι το οποίο ο Θεός δεν θα μπορούσε να το αποκαλύψει. Θυμηθείτε ότι ο λαός, ο Ιησούς του Ναβί συγκεκριμένα, έχει δει το πώς ο Θεός δίνει απάντηση σε δύσκολα ερωτήματα. Δύο κεφάλαια πριν, ένας άνθρωπος είχε αμαρτήσει. Πώς θα μπορούσε ο Ιησούς του Ναβί να βρει ποιος είναι αυτός? Αλλά εκεί ρώτησε τον Κύριο και του λέει, τώρα τι θα κάνεις για το όνομά σου που θα λένε οι εχθροί μας ότι σε κατατρόπωσαν? Και αρχίζει ο Θεός και του δίνει οδηγίες. Θα πάρεις τις φυλές, θα πάρεις τις συγγένειες, θα πάρεις τις οικογένειες και λίγα-λίγα θα σου δείξω εγώ ποιος είναι. Και όντως έτσι έγινε. Και είπαμε νωρίτερα ότι ο Θεός δεν ήθελε ανάμεσα στη ζωή του λαού του να υπάρχουν δείγματα ειδωλολατρίας και αμαρτίας. Αυτό φυσικά στην εποχή μας δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε, όπου ζούμε σε έναν αμαρτωλό κόσμο και η επιρροή της αμαρτίας είναι πολύ δυνατή.
Αλλά θα πρέπει να ρωτάμε σε κάθε περίσταση της ζωής μας τον Θεό, ακόμα κι αν νομίζουμε ότι έχουμε προφανή απάντηση. Και θα ήθελα να προσέξουμε στο 8ο κεφάλαιο όταν τελειώνει, είναι ακριβώς πριν από το περιστατικό που έχουμε διαβάσει. Στο τέλος του 8ου κεφαλαίου συγκεντρώνεται όλος ο λαός, συναθρίζεται ο λαός και διαβάζει όλο τον νόμο και τις προσταγές που είχε δώσει ο Μωυσής στον λαό. Μία συνάθρηση όπου διάβασαν τον νόμο και θυμήθηκαν τις προσταγές του Μωυσή. Και στην αμέσως επόμενη κρίσιμη στιγμή έκαναν λάθος. Ξέρετε, καλό είναι να θυμόμαστε και να το καταλαβαίνουμε στη ζωή μας ότι η χριστιανική μας ζωή δεν είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι σημαντικό, είναι χρήσιμο, αλλά η χριστιανική ζωή δεν είναι Κυριακή το πρωί, ούτε μεταφέρεται από Κυριακή σε Κυριακή ή από συνέδριο σε συνέδριο. Οι κρίσιμες αποφάσεις της ζωής παίρνονται στο ενδιάμεσο. Και εδώ ο λαός έχει συναθρηστεί, έχει μελετήσει, έχει διαβάσει τον νόμο και μόλις έρχεται ένα ερώτημα δύσκολο, παίρνει λάθος απόφαση. Και ο Θεός είχε υποσχεθεί στον λαό ότι θα είναι μαζί του και θα τον καθοδηγεί. Και σε αυτό το περιστατικό ο λαός δεν ρώτησε τον Κύριο. Και όταν κάποιος έρχεται και μας λέει ότι είμαι δίπλα σου, εγώ θα σε βοηθήσω αν χρειαστείς, αν εμείς δεν τον ρωτήσουμε, μπορεί να σημαίνει κάποια πράγματα. Μπορεί να σημαίνει ότι θεωρούμε ότι δεν τον χρειαζόμαστε για να πάρουμε μία απόφαση. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν θέλουμε να τον απασχολήσουμε ή να τον ενοχλήσουμε και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Εν τούτης, προχωρώντας την ιστορία αυτή, αλλά και διαβάζοντας ολόκληρη την Αγία Γραφή, δεν προκύπτει από κάπου ότι η επιλογή αυτή του λαού του κόστησε. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν είχε αρνητικές συνέπειες. Οι Γαβαωνίτες, όπου και να τους βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή, δεν προκάλεσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ιησούς του Ναβί, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, θα μπορούσε να παραλείψει αυτό το εδάφιο και δεν ρώτησαν τον Κύριο, καθώς δεν είχε συνέπειες. Όμως ήξερε και ο Ιησούς του Ναβί ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες, αρνητικά αποτελέσματα. Και θα λέγαμε ότι φαίνεται μετανιωμένος για εκείνη την απόφαση. Και αυτό που ισχύει και στη δική μας τη ζωή είναι ότι οι συνέπειες των επιλογών μας μένουν. Και ο Ιησούς του Ναβί και οι άρχοντες της συναγωγής, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αναγνώρισαν το λάθος τους, όμως συνέχισαν χωρίς να κάνουν ένα δεύτερο λάθος, μεγαλύτερο. Και τήρησαν τη συμφωνία που είχαν κάνει. Στα μαθηματικά λένε ότι ένα αρνητικό μαζί με ένα άλλο αρνητικό κάνει ένα θετικό. Δεν ισχύει αυτό στη ζωή. Ένα λάθος ποτέ δεν πρέπει να διορθωθεί με ένα άλλο λάθος. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι άρχοντες, έχουν κάνει συνθήκη με αυτό το λαό, αναγνωρίζουν ότι εξαπατήθηκαν, ωστόσο σέβονται την επιλογή που έκαναν, τη συνθήκη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η συνθήκη αυτή ήταν πολύ σημαντική και στα μάτια του Θεού. Και αν θέλετε γυρίστε στο Β' Σαμουήλ, να διαβάσουμε από το 21ο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. «Και έγινε πείνα στις ημέρες του Δαβίδ, για 3 χρόνια συνεχώς. Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο, και ο Κύριος απάντησε, αυτό έγινε εξαιτίας του Σαούλ και της φωνικής οικογένειάς του, επειδή θανάτωσε τους Γαβαωνίτες. Χρόνια αργότερα, ο Σαούλ σκότωσε ανθρώπους από αυτή τη φυλή και ο Θεός έφερε τιμωρία επάνω στον λαό». Τώρα, η ιστορία αυτή του 9ου κεφαλαίου, βλέποντας το λαό του Θεού, μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο, ότι θα πρέπει να ρωτάμε τον Θεό στις διάφορες περιστάσεις της ζωής μας, γιατί εκείνος βλέπει πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε και πάντα οι οδηγίες του είναι για το συμφέρον μας. Αλλά αν αλλάξουμε τη ματιά μας και δούμε αυτή την ιστορία, παρακολουθώντας το λαό της Γαβαών, νομίζω ότι η ιστορία θα μας πει κάτι πολύ σημαντικότερο. Και ελάτε μαζί να δούμε τι έγινε με αυτό το λαό. Στο 3ο εδάφιο διαβάζουμε ότι οι Γαβαωνίτες είχαν ακούσει τι είχε συμβεί στην Ιεριχώ και είχαν ακούσει τι είχε συμβεί στη Γε. Και έτσι οργάνωσαν μία απάτη.
Πήραν παλιούς σάκους, πήραν παλιά σκιά για το κρασί, φόρεσαν παλιά υποδήματα, φόρεσαν παλιά ημάτια, γιατί για να παριστάνουν τους μακρινούς ταξιδιώτες. Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξαν και πώς θα το παρουσιάσουν στον Ιησού του Ναβί, για να μην προδοθούν. Πλησιάζουν τον Ιησού του Ναβί και ενώ η αφορμή με την οποία πλησιάζουν τον Ισραήλ είναι οι γειτονικές καταστροφές των δύο πόλεων και η επικείμενη δική τους καταστροφή, αυτοί λένε ότι ήρθανε στη γη επειδή έχουν ακούσει τα έργα του Θεού του Ισραήλ που έκανε έξω από τη γη της Επαγγελίας. Και αναφέρουν, ακούσαμε τι έκανε στην Αίγυπτο, ακούσαμε τι έκανε στην Εσεβών, ακούσαμε τι έκανε στη Βασάν. Αυτές όλες είναι περιοχές έξω από τη γη που καλούταν να κατακτήσει ο λαός Ισραήλ. Και έχει σημασία αυτό, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε τρόπος, όπως σήμερα, άμεσης ενημέρωσης. Όταν ένας λαός ήξερε ένα συμβάν που έγινε, τότε το ήξερε επειδή μάλλον είχε γίνει σε γειτονική περιοχή. Επομένως, αν έλεγαν στον Ιησού του Ναβί, αν του ανέφεραν την Ιεριχώ και τη Γε, θα καταλάβαινε ο Ιησούς του Ναβί ότι αυτοί πώς ξέρουν για αυτά τα περιστατικά. Με άλλα λόγια, οι Γαβαωνίτες ήταν πολύ μεγάλοι απατεώνες. Πολύ καλοί απατεώνες. Ήξεραν να κάνουν μία πλεκτάνη, να την οργανώσουν με τέτοιο τρόπο που να γίνει πιστευτή. Και πέρα από μεγάλοι απατεώνες και ψεύτες, είναι επίσης ειδωλολάτρες οι Γαβαωνίτες και έχουν σκοπό να εξαπατήσουν τον λαό του Θεού για να γλιτώσουν. Είναι ένας λαός δηλαδή που τι κάνει, ψάχνει τη λύτρωσή του κοροϊδεύοντας και εμπέζοντας τον Θεό. Και καθώς τα διαβάζουμε όλα αυτά, ίσως να μας φαίνεται εκνευριστικό ότι τα κατάφεραν και προχώρησαν σε συνθήκη με το λαό Ισραήλ. Και ίσως να φαίνεται ακόμα πιο εκνευριστικό ότι μετά από τρεις μέρες, λέει, αποκαλύφθηκε το ποιοι είναι και αποκαλύφθηκε η απάτη. Και παρόλα αυτά η συμφωνία με το λαό Ισραήλ μένει σε ισχύ. Εκεί που θα περίμενε κάποιος ότι τώρα που αποκαλύφθηκε ποιοι είναι αυτοί, ο λαός Ισραήλ θα προχωρήσει και θα τους καταστρέψει. Η συμφωνία μένει όμως σε ισχύ. Και διαβάσαμε ότι η συμφωνία αυτή είχε αξία και στα μάτια του Θεού. Επομένως, ήταν σοφό που ο λαός Ισραήλ την κράτησε αυτή τη συμφωνία. Μπορεί εμάς όμως να μας φαίνεται ίσως άδικο από τη μεριά του Θεού. Γιατί αφού εξαπατήθηκε ο λαός, να μείνει σε ισχύ αυτή η συνθήκη. Και όχι μόνο μένει σε ισχύ, αυτοί οι άνθρωποι τοποθετούνται ως υπηρέτες, ξυλοκόποι και νεροκουβαλητές στη συναγωγή και στο θυσιαστήριο. Ενσωματώνονται δηλαδή κανονικά μέσα στη ζωή του λαού του Θεού. Έτσι λοιπόν, μία εξέταση αυτού του λαού με κάποιες ερωτήσεις μπορεί να γίνει ως εξής. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί και απατεώνες. Ήταν αμαρτωλοί. Σύμφωνα με τον νόμο που είχε ο λαός στα χέρια του, ως κάτοικοι της Χαναάν έπρεπε να τους καταστρέψει ο Ισραήλ. Έπρεπε. Άξιζαν αυτή τη συνθήκη, τη συμφωνία με το λαό, τον Ισραήλ. Όχι. Όταν αποκαλύφθηκε τι έχουν κάνει, τους άξιζε να μείνει σε ισχύ αυτή η συμφωνία. Όχι. Παρ' όλα αυτά σώθηκαν με βάση αυτή τη συμφωνία που κάνανε με το λαό. Σώθηκαν. Και πλησιάζοντας το λαό Ισραήλ, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να υπηρετήσουν τον αληθινό Θεό. Ναι. Κάνοντας μία σύνοψη αυτής της μικρής εξέτασης, μπορούμε να πούμε ότι οι Γαβαωνίτες δηλαδή ήταν κάποιοι αμαρτωλοί που έπρεπε να θανατωθούν σύμφωνα με τον νόμο και μέσω μίας συνθήκης ή διαθήκης, αν θέλετε, που δεν την άξιζαν και προήλθε από το λαό Ισραήλ, μπορούν να σωθούν και να έχουν μία νέα ζωή υπηρετώντας τον Θεό που αγνοούσαν. Νομίζω αξίζει να το ξαναπούμε. Οι Γαβαωνίτες ήταν κάποιοι αμαρτωλοί που έπρεπε να θανατωθούν σύμφωνα με τον νόμο και μέσω μίας διαθήκης που δεν αξίζουν και προέρχεται από το λαό Ισραήλ μπορούν να σωθούν και να έχουν μία νέα ζωή υπηρετώντας ένα Θεό που αγνοούσαν. Δεν ξέρω αν μας θυμίζει κάτι. Οι Γαβαωνίτες μπορεί να ζήσανε χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά αν είχα ένα καθρέφτη, μάλλον θα βλέπα κι εγώ έναν τώρα μπροστά μου.
Και αν κάποιος πει ότι εγώ δεν μοιάζω με αυτούς τους ανθρώπους, δεν νομίζω ότι λέει την αλήθεια. Αν οι γαβαονίτες μας θυμίζουν το πώς ήμασταν εμείς, τότε είναι δίκαιο τις ερωτήσεις που κάναμε για αυτό το λόγο να τις κάνουμε και για τον εαυτό μας. Είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε. Και αξίζαμε το θάνατο επειδή δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τον νόμο του Θεού. Τον αξίζαμε. Αξίζαμε ο Θεός να κάνει μία διαθήκη με μας που προήλθε από τον Ισραήλ. Και πώς προήλθε από τον Ισραήλ. Θυμηθείτε την υπόσχεση στον Αβραάμ. Σε σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και ποια είναι η διαθήκη, η Καινή Διαθήκη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Την αξίζαμε αυτή τη διαθήκη? Όχι. Αυτή η διαθήκη, όταν αποστατεί ο άνθρωπος, καταργείται? Αξίζουμε? Δεν καταργείται. Μένει σε ισχύ το αξίζουμε αυτό? Ότι όταν αποστατήσουμε έχουμε πάλι την ευκαιρία να επιστρέψουμε και να ισχύει αυτή η διαθήκη? Όχι. Δεν το αξίζουμε. Μπορούμε όμως με βάση αυτή τη διαθήκη να σωθούμε και να υπηρετούμε, να έχουμε μια ζωή, νέα ζωή υπηρεσίας προς τον Θεό. Μπορούμε. Η ιστορία των Γαβαωνιτών είναι μια ιστορία αμαρτωλών που επέλεξαν να στραφούν στον Θεό και να πιστέψουν σε Αυτόν αντί να τον πολεμήσουν. Στα πρώτα δύο εδάφια διαβάζουμε ότι οι υπόλοιποι βασιλιάδες εναντιώθηκαν στον Ισραήλ. Ενώ είχαν ακούσει κι αυτοί τι είχε κάνει ο Θεός του Ισραήλ. Μάλιστα στο πέμπτο κεφάλαιο λέει ότι έχοντας ακούσει τι έκανε ο Θεός, διαλύθηκαν οι καρδιές τους. Διαλύθηκαν οι καρδιές τους, ωστόσο επέλεξαν να πολεμήσουν αυτό τον Θεό. Και οι Γαβαωνίτες ήταν κι αυτοί από τους ειδωλολάτρες της γης Χαναάν. Κατάλαβαν όμως ότι δεν μπορούν να πολεμήσουν τον Θεό. Και προτίμησαν να τον πλησιάσουν. Και δεν τον πλησίασαν από αδυναμία. Αν διαβάσουμε στο δεύτερο εδάφιο του 10ου κεφαλαίου, λέει ότι η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, μεγαλύτερη από τη γη και είχε δυνατούς άνδρες. Δεν στρέφονται στον Θεό επειδή νιώθουν αδύναμοι, στρέφονται στον Θεό με πίστη και υποταγή. Και ο Θεός ανταποκρίνεται σε μια τέτοια προσέγγιση. Και οι Γαβαωνίτες ενσωματώνονται στο λαό και θεωρούνται και αυτοί δικοί του. Αν διαβάσουμε το βιβλίο του Νεεμία, κάπου στο 7ο κεφάλαιο, που απαριθμούνται οι άνθρωποι από τις διάφορες οικογένειες και φυλές που γύρισαν για την ανοικοδόμηση του τείχους, κάπου εκεί θα βρούμε και τους Γαβαωνίτες. Οι άνθρωποι της Γαβαών, χρόνια μετά, να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση. Σε όλη τη γραφή υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα ακολουθήσουμε τον Θεό και θα τον υπηρετήσουμε, ή θα τον πολεμήσουμε. Ο Θεός είναι ο ίδιος μέσα στους αιώνες. Και η ιστορία του Ιησού του Ναβί δεν είναι μια ιστορία γενοκτονίας από μέρος του Θεού ή ιστορία ενός κακού Θεού που πολεμάει και καταστρέφει λαούς, όπως πολλές φορές την παρουσιάζουν. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες και δίνει χάρη και δίνει και έλεος σε όσους στραφούν σε Αυτόν. Η Γαβαών, με άλλα λόγια, δεν ήταν ευνοημένη πόλη. Από τις πόλεις της Χαναάν δεν είχε την εύνοια η Γαβαών. Απλά η Γαβαών πήρε μια σωστή απόφαση. Οι υπόλοιπες πόλεις είχαν και αυτές τις ευκαιρίες τους. Διαβάζουμε ότι όλοι οι βασιλιάδες είχαν ακούσει. Στο κεφάλαιο 2 επίσης διαβάζουμε ότι και η Ιεριχώ είχε ακούσει για τα έργα του Θεού. Μόνο όμως η Ραάβ και η οικογένειά της πίστεψαν. Και η Γε είχε ακούσει. Και μάλιστα η Γε ήρθε σε αντιπαράθεση πολεμική 2 φορές με τον Ισραήλ. Και δεν μετανόησε. Και υπήρξε κρίση γι' αυτό. Στην Αγία Γραφή ο Θεός δεν παρουσιάζεται ως ένας Θεός που δίνει μόνο χάρη, συνέχεια, ό,τι και να κάνουμε. Ούτε όμως παρουσιάζεται ως ένας Θεός που μονίμως κατατροπώνει και καταστρέφει και πολεμάει αμαρτωλούς. Ο αληθινός Θεός, μέσα από την Αγία Γραφή, είναι ένας Θεός που δίνει ευκαιρίες και χάρη σε όποιον μετανοεί. Υπάρχει όμως και η άλλη αλήθεια, ότι όποιος δεν μετανοήσει θα αντιμετωπίσει την κρίση του Θεού. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εμείς να αναρωτηθούμε, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι θα κάνουμε μπροστά στον Θεό αυτό. Και είμαστε διατεθειμένοι να μετανοούμε,
Και είμαστε διατεθειμένοι όπως ο λαός αυτός της Γαβαών γύρισε στον Ιησού του Ναβί και του είπε «Κάνε το αρεστό σε εμάς». Εμείς μπορούμε να γυρίσουμε στον Θεό και να του πούμε «Κάνε το αρεστό σε εμάς». Ο Θεός να ευλογεί τους δικούς του.